Ελάτε να δούμε, να το αναλύσουμε τώρα συνταγματικά και πώς μπορεί να τροποποιηθεί. Αυτή τη στιγμή είναι και απέτηση πλέον. Πριν προχωρήσουμε στα τροποποίησεις, θα ήθελα να έτσι από δύο λόγια για την πρόσφατη απόφαση του εφετείου. Ναι. Διότι θα έλεγα ότι και η δικαστική εξουσία έχει και ρόλων και λόγων σε αυτή την υπόθεση. Πράγματι, στην Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει το δόγμα του δεσμευτικού προηγούμενου. Άρα, αποφάσεις ανώτερων ιεραρχικά δικαστηρίων δεσμεύουν τα κατώτερα δικαστήρια. Επομένως, το πρωτόδικο δικαστήριο πολύ σωστά είχε εφαρμόσει μια καλά εδρεωμένη νομολογία, η οποία ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία για 4 τόσες δεκαετίες. Το ζήτημα είναι ότι ο εφεσίων σε αυτήν την υπόθεση προσέβαλε ουσιαστικά αυτήν την εδρεωμένη νομολογία, δηλαδή γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι εδώ και 4 δεκαετίες υπάρχει αυτή η νομολογία για την νομολογία, το όχι το ίδιο το Σύνταγμα. Αυτό ήθελα να γνωριστήσω σαφές. Όχι, την νομολογία, η οποία ναι, απλά επειδή είπε για την τροποποίηση του Συντάγματος, είναι η ερμηνεία που πηγάζει με αυτό το εδρεωμένο που υπάρχει. Το νομικό προηγούμενο που λέμε. Ναι. Η ερμηνεία έχει να κάνει με το άρθρο 113 του Κυπριακού Συντάγματος, που δίνει την εξουσία στο Γενικό Εισαγγελέα να κινεί, να διακόψει ποινική δίωξη, όπως ο ίδιος κρίνει και ερμηνεύει το δημόσιο συμφέρον. Ναι. Το ζήτημα είναι κατά πόσον πρέπει να δώσει λόγους να αιτιολογήσει αυτή την απόφαση, και η Κυπριακή νομολογία λέει ότι αυτή η εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα είναι ανέλεγχτη και επομένως μπορεί και να μην δώσει λόγους ο Γενικός Εισαγγελέας. Αυτή λοιπόν η νομολογία, η οποία ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία για 4 δεκαετίες, είχε ουσιαστικά προσβληθεί ενώπιον του εφετείου. Το εφετείο θα μπορούσε να αποστεί από την προηγούμενη νομολογία. Διότι αλίμονον μια νομολογία να μην μπορεί να αλλάξει εφόσον αυτό αλλάζουν οι συνθήκες, η καθημερινότητα κλπ. Δεν έκαμε αυτό το πράγμα το εφετείο, το οποίο θα μπορούσε να το έκαμε, τουλάχιστον να συζητήσει αν οι συνθήκες έχουν αλλάξει, αν μπορεί να δοθεί μια διαφορετική ερμηνεία στο συνταγματικό κείμενο. Και μιλώντας για διαφορετική ερμηνεία για το συνταγματικό κείμενο, θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε στον τόπο μας με τη σύσταση ανωτάτου συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο και θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να έχει λόγο πάνω σε να λογοδοτεί ο Γενικός Εισαγγελέας σε ένα σώμα που δεν υπήρχε όσοι είχε το Συντάγμα. Να ερμηνεύσει το συνταγματικό δικαστήριο το άρθρο 113 για αυτήν την εξουσία του Γενικού Εισαγγελέα. Ναι. Τώρα, αυτή είναι η μία όδος. Η ερμηνεία του Συντάγματος. Η οποία φάνηκε ότι δεν. Συνεχίζουμε την πεπατημένη. Άρα τώρα μπορεί να τροποποιηθεί το ίδιο το Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή όλοι λένε ότι οι αυτοί που υποστηρίζουν και το διαχωρισμό εξουσιών. Ναι, βεβαίως μπορεί να τροποποιηθεί το Σύνταγμα εφόσον οι πολιτικές δυνάμεις συνενέσουν σε αυτήν την τροποποίηση. Θέλει δική πλειοψηφία. Ναι, αλλά τα ζητήματα δεν είναι απλά. Δηλαδή, ξέρετε, ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς θεσμούς στην Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει βοηθήσει τον τόπο μας σε πολύ δύσκολες στιγμές. Την κατάρρευση του 1963, με την τουρκική εισβολή του 1974, με τις προσφυγές σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Πιστεύω κι εγώ όμως ότι πράγματι η αποστολή αυτού του θεσμού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, χρειάζεται να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Τώρα, θα πρέπει όμως να δούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτές τις μεταρρυθμίσεις και τις προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν στο τραπέζι δύο κύρια ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ο διαχωρισμός του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα σε νομικών σύμβουλων του κράτους από τη μια και στο άρχοντα των ποινικών διώξεων από την άλλη πλευρά. Και βεβαίως εκείνον το οποίο των τελευταίων καιρών συζητείται όλων και περισσότερο, είναι αυτόν το ανέλεγχτο μέχρι σήμερα δικαίωμα του Γενικού Εισαγγελέα να κινεί και να διακόπτει την ποινική δίωξη. Οπότε, κατά τη δική μου αντίληψη, θα πρέπει να συζητηθούν πολύ σοβαρά. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση, θα πρέπει να μελετηθούν, διότι η αναμόρφωση αυτού του θεσμού είναι μια αναγκαιότητα. Ναι.
Μα το ερώτημα είναι ποιος θα το κάνει αυτή τη συζήτηση που έχει, λέτε, ξεκινήσει. Η Βουλή με πρόταση νόμου δεν μπορεί να διεξέλθει σε εκείνα τα σημεία της πρόνοιας που συνεπάγονται αύξηση των δαπανών του κράτους που γνωρίζετε είναι αντισυνταγματικό. Δεν ξέρω αν προκύψει και πάλι το γνωστό διάκριση εξουσιών. Από την άλλη, ένα νομοσχέδιο για να ετοιμαστεί από πλευράς κυβέρνησης θα πρέπει πάει να πει να αποταθεί στο νομικό της σύμβουλο που είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό που είχε γίνει και στο παρελθόν επειδή η κυβέρνηση Χριστόφια να αποταθεί σε εξωτερικό νομικό σύμβουλο για ένα ζήτημα. Θα μπορούσε. Λέω, δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που ο νυν Γενικός Εισαγγελέας αρνείται την τροποποίηση του συντάγματος. Όχι, δεν είπα ότι την αρνείται. Αλλά για σκοπούς του είναι φαίνεστε και λοιπά στη συζήτηση. Αυτό λέω όμως ότι η συζήτηση έχει ξεκινήσει και σε αυτή τη συζήτηση δεν μπορεί να μην έχει λόγο και η ίδια η νομική υπηρεσία με την γνώση την οποία έχει, την εμπειρογνωμοσύνη και ούτω καθεξής. Άρα πιστεύω ότι είναι πολύ καλά που γίνεται, που έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Τα θέματα είναι πολύ τεχνικά. Όμως συνταγματικά, όσο έχει κατάσταση, το σύνταγμα που έχουμε, τα θεμελιώδη και μη θεμελιώδη άρθρα, προκειμένου είναι μη θεμελιώδες αυτό το άρθρο, μπορεί βούληση να υπάρχει, έτσι από όλες τις πλευρές, ότι αν υπάρχει βούληση, αυτά που λέμε μπορούν να γίνουν. Και να ελεγχθεί κάπως το ανέλεγχτο του Γενικού Εισαγγελέα και να υπάρχει αυτή η διάκριση των δύο εξουσιών, του Νομικού Συμβούλου και του κατηγόρου. Σωστά? Κυρία Σαββά, στο τέλος της μέρας καταλήγουμε στην πολιτική βούληση. Μάλιστα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου θέλουν να προχωρήσουν σε αυτόν το βήμα, στην τροποποίηση του ιδίου του συντάγματος, όπου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, χρειάζονται αυξημένη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Τώρα, νομίζω ότι τουλάχιστον προεκλογικά οι κύριοι υποψήφοι για την Προεδρία ή και οι περισσότεροι από τους υποψηφίους εσημερίζονταν την άποψη ότι θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις διαχωρισμού του Γενικού Εισαγγελέα. Επομένως, τώρα είναι η ώρα αυτά να μετουσιωθούν σε πράξη. Γι' αυτό συζητάμε όμως πρώτα νομικά, σωστά, συνταγματικά. Ρωτάμε ειδικούς να πούμε, κάνουμε μια συζήτηση. Νομικά, βάση υπάρχει, μπορεί να γίνει κάτι για να δούμε πώς θα γίνει στη συνέχεια. Πολύ σωστά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μπορεί να τροποποιηθεί το συγκεκριμένο άρθρο. Δεν είναι από τα θεμελιώδη άρθρα του Κυπριακού Συντάγματος. Εξάλλου, όπως γνωρίζετε και τα έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σας, έχει ξεκινήσει και μια άλλη γενικότερη συζήτηση για ολική, αν θέλετε, μεταρρύθμιση του Κυπριακού Έχουμε Συντάγματος. Έχουμε κάνει και αυτή τη συζήτηση. Και ότι και αυτό μπορεί να γίνει. Να αποκτούμε τις σύγχρονες προκλήσεις. Αλλά ναι, μπορεί να υπάρξει τροποποίηση του συντάγματος. Επαναλαμβάνω όμως ότι τα θέματα αυτά είναι αρκετά τεχνικά και ευαίσθητα. Θα πρέπει να γίνει πολύ καλή μελέτη, πολύ καλή προετοιμασία, να δούμε διεθνή πρότυπα, να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο ταιριάζει στο Κυπριακό κράτος. Μην ξεχνάτε, λειτουργούμε πλέον 60 και πλέον χρόνια ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι είναι αυτό που ταιριάζει, τι είναι αυτό που θα βελτιώσει αυτόν τον πολύ σημαντικό θεσμό στον τόπο μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρασκευά. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ.